Θέμα ημερών η προκήρυξη των προσλήψεων μόνιμων εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία με το διαγωνισμό να αφορά 1.213 θέσεις σε δήμους όλης της χώρας. Για τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου η νέα χρονιά ξεκινά με αισιοδοξία καθώς θα ενισχυθεί με 30 άτομα όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Μανώλης Χερέτης. Η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχυθεί άμεσα, περιμένουμε την προκήρυξη μέσα στο μήνα αυτόν αρχές του άλλου με 30 επιπλέον δημοτικούς αστυνομικούς, οπότε αυτό μας επιτρέπει να έχουμε και έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, διότι όπως είναι γνωστό υπάρχει μια υποστελέχωση στη Δημοτική Αστυνομία, 18 άτομα είναι όλοι αυτοί που επιχειρούν, να έχουμε μια μεγαλύτερη διασπορά στην πόλη, γιατί έχουμε εντοπίσει σημεία που υπάρχει δυσκολία, υπάρχει πρόβλημα και για το κυκλοφοριακό, δηλαδή για τους οδηγούς, αλλά και για τους πεζούς. Είμαστε σε φάση σχεδιασμού, σύντομα θα έχουμε νεότερα. Όπως εκτιμάται, οι 30 δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι θα λειτουργούν στα πρότυπα των σωμάτων ασφαλείας με διευρυμένες αρμοδιότητες, αναμένεται να πιάσουν δουλειά μετά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Είναι κάποιες διαδικασίες, βεβαίως έχουν και μια εκπαίδευση μετά από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Αν δεν κάνω λάθος, τρίμηνη, τετράμηνη. Οπότε πιστεύω μετά το πρώτο εξάμηνο είναι ένα καλό σενάριο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τους έχουμε. Εν τω μεταξύ, κόκκινο χτύπησαν οι παραβάσεις για παράνομη στάθμευση στο Ηράκλειο το περασμένο Δεκέμβριο, καθώς κόπηκαν 2.700 κλήσεις οδηγούς από τη Δημοτική Αστυνομία, με τις περισσότερες να βεβαιώνονται την περίοδο των γιορτών. Μάλιστα, ξεπέρασαν ακόμη και το ιστορικό ρεκόρ παραβάσεων σε παράνομη στάθμευση αυτό του Δεκεμβρίου του 2022, οπότε οι κλήσεις άγγιξαν τις 2.500. Είναι θέμα νοοτροπίας πλέον, να καταφέρουμε λίγο να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Να εμποδίζει λιγότερο κάποιος που πάει να κάνει τη δουλειά του και να αφήνει ελεύθερους τους χώρους στον πεζό ή στον οδηγό. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Δεν θέλουμε ούτε να κυνηγήσουμε κάποιον, ούτε να κόβουμε πρόστιμα. Δεν είναι ευχάριστο σε κανέναν αυτό. Ούτε στον δημοτικό αστυνομικό, ούτε στον πολιτικό προϊστάμενο. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα και την στάθμευση αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας. Ότι η προσβασιμότητα είτε του πεζού είτε του οδηγού γίνεται πιο εύκολη. Είμαστε σε φάση σχεδιασμού. Όσον αφορά το πάρκινγκ, θα μιλήσει ο Δήμαρχος. Τα πρώην πάρκινγκ, βεβαίως και πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξει. Τα πρώην πάρκινγκ Δεπτάη απαιτείται μια κυκλοφοριακή μελέτη. Αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο μήνα θα υπάρχει συνάντηση με τον μελετητή. Στόχος του Μανώλη Χερέτη είναι να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.